μαυρημένα για τα βασιλιά και τη βασίλισσα. Ο κλήρος έπεσε τη βασιλοπούλα. Όχι, όχι τη μονάχη μου κόρη. Ας πάει κάποιος άλλος. Στο πλαίσιο της θεατρικής άνοιξης εφήβων των Διπεθέ της Εγνατίας Οδού, το 5ο Γυμνάσιο Σερών παρουσίασε το δικό του θεατρικό πρόγραμμα χθες το απόγευμα στην κεντρική σκηνή του Διπεθέ Σερών. Στην κατάμεστη αίθουσα των Αστεριών, μαθητές και εκπαιδευτικοί εντυπωσίασαν το κοινό αποκομίζοντας εξαιρετικά σχόλια. Το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκπαίδευσης και του καλλιτεχνικού κόσμου των Σερών. Είναι μια διοργάνωση η οποία γίνεται από το δίκτυο τον Διπεθέ της Εγνατίας Οδού, μια απόφαση η οποία πάρθηκε και τώρα υλοποιείται και τα 6 Διπεθέ της Εγνατίας κάνουμε στα θέατρά μας αυτή τη γιορτή των παιδιών. Η ομάδα η οποία θα διακριθεί θα πάει να παίξει στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη, εντάσσεται και στο πρόγραμμα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, είναι ένα έναυσμα για τα παιδιά. Μια επιβράβευση. Το θεατρικό μας εργαστήριο ήταν στο προσκήνιο σήμερα. Συμμετείχε σε αυτή την πολιτιστική δράση που λέγεται Θεατρική Άνοιξη Εφήβων, με μεγάλη χαρά. Είναι μια δημιουργική ομάδα του σχολείου, το θεατρικό εργαστήριο. Καθοδηγητής εμπνευστής είναι η κυρία Ελένη Βαζά Καπταλίδου. Και μαζί με τα παιδιά, τα οποία τα εμπνέει και τα καθοδηγεί, δημιουργούν πολιτισμό και ήθος στο σχολείο μας. Μα είναι πολύ καλός θεσμός, πάρα πολύ καλός και μακάρι να συνεχιστεί. Και μακάρι να διευρυνθεί. Και όσον αφορά την παράστασή μας, είναι παραμύθια παραδοσιακά, όχι τόσο γνωστά στον κόσμο, αλλά αυτά τα επιλέξαμε με τα παιδιά, και αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί δεν είναι γνωστά. Και είναι παραμύθια που έχουν μια ιδιαιτερότητα, έχουν και πολλές αναλλαγές και πολλές διαφορετικές καταστάσεις. Αυτό είναι μια μεγάλη γιορτή εδώ για όλα τα παιδιά που θα έρθουν. Αυτό ήρθαμε και εμείς εδώ να απολαύσουμε. Όλα τα παιδιά κάνουν την προσπάθειά τους. Πιστεύω και οι καθηγητές να ανεβάσουν το επίπεδο σιγά σιγά με παρακολουθώντας σεμινάρια και αυτό, ώστε να μπορούν να προσφέρουν περισσότερη ποιότητα στα παιδιά. Το διαγωνιστικό μέρος ολοκληρώνεται με τις παραστάσεις της Παρασκευής 28 Απριλίου. Γιατί να ψάχνω το κουκί και